στο κίνημα των αγανακτισμένων. Αγανακτισμένοι είναι όλοι. Να πούμε πώς θα αντιδράσουν και οι πολιτικοί μας. Και μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα. Είναι η στιγμή που σας περιγράφαμε ότι συνέβη νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ κάπου διακόπτεται λοιπόν, διακόπτεται η παρέλαση. Όλος ο κόσμος πετάνε τα κάγκελα, μπαίνουν μέσα, πετάνε μπουκάλια, πετάνε αυγά. Πετάξαν τα κάγκελα, η αστυνομική δύναμη είναι ελάχιστη, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Αυγά, φύγανε, φεύγουν, βλέπετε πως φεύγουν οι πολιτικοί. Κοιτάξτε πως φεύγουν. Πραγματικά χωρίς... Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Με συνθήματα που έχουν να κάνουν ως εξής προδότες, κυριολεκτικά φυγαδεύθηκαν. Φυγαδεύθηκαν με τον κόσμο αγανακτισμένο. Η αστυνομική δύναμη να μην μπορεί να τους κρατήσει. Δίχως προηγούμενο τα όσα συμβαίνουν εδώ. Η αντίδραση είναι δίχως προηγούμενο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν όπως όλοι μας σοβαρά προβλήματα. Βλέπετε πώς φυγαδεύθηκε ο κύριος Βουδούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση και οι υπόλοιποι φορείς μαζί. Εδώ λοιπόν, ενώ τα αυγά κυριαρχούν, νομίζω ότι τελείωσε και παρέλαση στην Καλαμάτα με αυτόν τον τρόπο. Με τα κάγκελα να μην συγκρατούν τον κόσμο, τον αγανακτισμένο που εξακολουθεί. Πηγαίνει μαζί, όλος ο κόσμος μαζί, εκατοντάδες άτομα τρέχουν να βρουν τους πολιτικούς να αντιδράσουν. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να μην τους σώζει κανείς, τους πηγαίνει η αστυνομία με έντονο κλειό, με όλο αυτόν τον κόσμο να τους ακολουθεί. Απίστευτες σκηνές πραγματικά. Θα πάθεις εδώ στην